Όπως σας είπα, φίλες και φίλοι, και στην αρχή της εκπομπής, ο Κώστας Τουρνάς μας κάνει την μεγάλη τιμή σήμερα να είναι μαζί μας στη Rockin' Around και το La Vita Radio. Καλησπέρα σας, κύριε Τουρνά. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά μας που είστε σήμερα κοντά μας για να έχουμε, πιστεύω, μια ενδιαφέρουσα κουβεντούλα. Και δική μου χαρά, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πριν μιλήσουμε για τις 4 πολύ μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζετε με εκλεκτούς καλεσμένους, και όλα αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα αναλυτικά για να μάθει ο κόσμος όλα αυτά που πρέπει. Στο ξεκίνημα της κουβέντας μας θα ήθελα να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω και να πάμε στα πρώτα σας μουσικά ακούσματα, τα οποία λογικά πρέπει να είναι και από την παιδική σας ηλικία στην Τρίπολη. Ναι, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι εκεί η μόνη πηγή, ας πούμε, μουσικής, αν θες, ήταν το κρατικό ραδιόφωνο, το οποίο, εντάξει, δεν είχε και πολύ μεγάλη, έτσι, αν θες, ποικιλία ακουσμάτων. Σωστά. Ήταν το ελαφρό ελληνικό. Άντε, στην καλύτερη περίπτωση, ένας Χαϊδουδάκης, ένας Θεοδωράκης, μέχρι εκεί. Στη δεκαετία του 60, οπότε, όταν ήρθατε στην Αθήνα, εκεί τι ακούγατε περίπου? Καταρχάς και η Ελλάδα ολόκληρη πέρασε μια περίοδο τότε με αυτά τα Latin τα τραγούδια, είχε γίνει μια μόδα καμιά διετία, τριετία, κυρίως αυτά, μέχρι περίπου το 63, 64, 65, κάπου εκεί, όπου εμφανίζεται η πρώτη ταινία Beatles, ας πούμε, η οποία ανατρέπει λίγο έτσι τα πράγματα. Είναι και ένας Μαστοράκης τότε στα ραδιόφωνα, όπου οργιάζει με το αγγλοαμερικάνικο ρεπερτόριο, το οποίο είναι σε άνθηση εκείνη τη στιγμή. Αυτά είναι χοντρικά, αν θες, τα γύρω-γύρω της παιδικής και της εφηβείας. Μια και αναφέρετε το όνομα Μαστοράκης, αληθεύει ότι σας είχε πει κάποια στιγμή ότι δεν κάνετε για τραγουδιστής? Ναι, και με το δίκιο. Έπεσε μέσα έτσι, 100%. Πολύ ωραία. Πριν φτάσουμε στους Πολ, είχατε κάποια γκρουπάκια? Ναι. Εντάξει, είναι εφηβικά αμαρτήματα. Οι teenagers, ας πούμε, που ήμασταν, ο μεγαλύτερος ήταν 15 χρονών, ο ντράμερ ήταν 11. Όνομα και πράγμα, teenagers. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά λίγο πολύ ήταν η προπαίδεια του τι ήθελε κανείς να κάνει, και το ήθελα από νωρίς και το επιχειρούσα με κάθε τρόπο, ας πούμε. Πολύ σωστά. Εάν πάμε τώρα στην περίοδο των Πολ, ποιες είναι οι πρώτες στιγμές που σας έρχονται στο μυαλό, έτσι όπως μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή? Κυρίως οι πρόβες. Υπήρχε μια έντονη επιθυμία, πάρα πολύ έντονη επιθυμία. Αυτά τα τραγούδια τα οποία αρχικά έγραφα εγώ τότε δεν ήταν ένα ρεπερτόριο με προηγούμενο, δηλαδή στην Ελλάδα δεν είχαμε πολλά τέτοια πράγματα. Να πεις ότι από κάπου διδάσκεσαι, παραλύεις την πορεία, την ενορχήστρωση, αυτά. Ήταν λιγάκι καινούργια πράγματα. Εκεί λοιπόν η πρόθεση ήταν πάρα πολύ δημιουργικές, πάρα πολύ έντονες, πάρα πολύ, πώς να σου πω, εκκλησία, τι να σου πω. Να γίνει το καλύτερο δυνατό. Αν σκεφτείς κιόλας ότι και σαν μουσική δεν ήμασταν εξαιρετικά όριμοι, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι ήταν σημάδι, ας πούμε, εκείνη η περίοδος. Βεβαίως. Εκείνη την περίοδο, ναι, κατά τη στρατιωτική σας θητεία, ναι, είχε γίνει ένα περιστατικό και είχατε παίξει μαζί με τους Σόκρατες, με τους οποίους είχατε μια πάρα πολύ καλή σχέση, όπως και με τους Πελώμα. Ναι. Πώς τι συνέβη αυτό? Ήμουν φαντάρος ακόμα όταν παίξαμε εκεί στη Λαμία και βρέθηκα σαν βόλτα, αν θες, μαζί τους, καλεσμένος από το μάνατζερ της τότε, τον Παύλο τον Δαμιανάκο. Και επειδή μου είχε μείνει από το στρατό να κρατάω μια κιθάρα ξύλινη μαζί μου, έτσι, και στη Θητεία και στην Κοζάνη που υπηρέτησα και τα λοιπά, είχα και την κιθάρα μαζί και ξαφνικά στο διάλειμμα, έλα ρε, παίζει 2-3 τραγούδια εκεί πέρα. Κάπως έτσι. Αυτή ήταν και η πρώτη επαφή, λοιπόν. Δεν ήταν η πρώτη, απλώς είχα πάει, επειδή είχα κάτι άδεια μια-δυο μέρες, είχα πάει μαζί τους στη Λαμία, όπου θα κάναμε μια συναυλία στο δημοτικό εκεί, για βόλτα, ας πω. Μια βολτούλα. Να πάμε τώρα μετά τους Πολ στην πρώτη σας προσωπική δουλειά, που ήταν τα Απέραντα Χωράφια του 72. Μιλάμε για μια περίοδο εν μέσω δικτακτορίας. Έναν αρκετά πρωτοποριακό δίσκο, ο οποίος μπορεί να μην είχε τις πωλήσεις που ίσως να περιμένατε εκείνη την περίοδο. Ναι.
Τότε έτσι. Τότε. Τώρα έχει ξεπεράσει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Πώς σας ήρθε η ιδέα να ηχογραφήσετε κάτι εντελώς διαφορετικό, και να κάνω και μία παρένθεση και να πω ότι και τα αστρόνυρα που ακολούθησαν ήταν εξίσου πρωτοποριακά κατά τη γνώμη μου. Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τα ερεθίσματα που είχε ένας άνθρωπος, στην ουσία από τα ερεθίσματα που έχει και τις καταγραφές του, από εκεί τις περισσότερες φορές αντλεί υλικά για μια ιδέα που του έρχεται καινούργια. Κατά συνέπεια, όταν ξεκίνησε το να γράφονται τα πέραντα χωράφια, τα οποία γραφτήκαν σε λίγες ώρες ένα απόγευμα, δεν τέλειωνε, δηλαδή ήταν κι άλλο, κι άλλο, έγραφα κι άλλο, έγραφα κι άλλο. Όταν κάποια στιγμή σταμάτησε, ας πούμε, είδε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τρίλεπτο τραγούδι. Στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν μισή ώρα. Στην καλύτερη περίπτωση. Προκειμένου να το συνδέσει, να το ενορχιστρώσει, να το κάνει κτλ. Και σκέφτηκα ότι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα, ας πούμε, να υπόψη ότι εκείνη τη στιγμή οι πόλοι υπάρχουν όταν γράφω τα πρώτα χωράφια. Σωστά. Δεν θα ήταν κακή ιδέα να το δούμε σαν πόλεμο, να το κάνουμε. Μετά από λίγες μέρες κατέρευσε η θέση εκεί πέρα και αποφασίσαμε ότι πρέπει να το διαλύσουμε και έμεινα με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι το οποίο δεν ξέρω τι να το κάνω. Έπρεπε κάτι να το κάνω, δεν θα το λέγει κανείς άλλος, ποιος να το πει. Σε ποιο τραγουδιστή θα πας και θα του πεις κάνα τραγούδι 40 λεπτά, ας πούμε, και θα σου πει ναι. Θέλω να πω ότι μένοντας μόνος μου πια, αυτό που είχα μπροστά μου, επειδή τα αγαπούσα και πολύ και μου έλεγε, ήταν σημαντικό για μένα, ας πούμε, αποφάσισα να πιέσω, να επιχειρήσω να το κάνω εγώ. Μέχρι τώρα έχετε γράψει και έχετε ερμηνεύσει πάρα πολλά τραγούδια με ιδιαίτερο στίχο. Θα ήθελα να σταθούμε σε δύο από αυτά. Τον Αχιλλέα από το Κάιρο και τη Φλέβα, που φύγουν δύο θέματα που οι περισσότεροι τότε απέφευγαν να αγγίξουν. Όχι απέφευγαν, δεν υπήρχε, ήταν ταμπού, δεν υπήρχε περίπτωση να τα αγγίξει. Βέβαια. Δηλαδή, και να είχε κάποιος την επιθυμία, δεν θα τα αγγίξει. Δεν, ήταν αποτρεπτικό το θέμα και στα δύο. Παρ' όλα αυτά πήρατε την απόφαση. Ναι, και με μικρές συγκρούσεις στο μικρό περιβάλλον, ας πούμε, γιατί δεν είναι εύκολο και οι γύρω σου, ας πούμε, για να σε προφυλάξουν, βλέπουν ότι αυτό είναι ένα σοβαρό τόλμημα. Απ' την άλλη, για μένα και τα δύο τραγούδια αυτά, όπως υπάρχει κι άλλο ένα, η Έλλη, και τα τρία αυτά τραγούδια, ας πούμε, είναι σημαντικά τραγούδια. Είναι τραγούδια που έχουν να κάνουν με το τι εμπεριέχουμε σαν κοινωνίες και πόσο εύκολα, ας πούμε, μπορεί να γίνουμε εχθροί με το Τούρκο, να γίνουμε εχθροί με το Θεσσαλονικιό, να γίνουμε εχθροί με τον ξάδερφό μας, να γίνουμε εχθροί με τη γυναίκα μας, να γίνουμε εχθροί με έναν διπλανό μας ο οποίος δεν μας ενοχλεί σε τίποτα, ας πούμε. Ενώ ότι οι άνθρωποι έχουμε έμφυτο μέσα μας αυτό το που το ονομάζουμε επιλογή ή μηδενική ανεκτικότητα ή οτιδήποτε. Και αυτό φαινομενικά φαίνεται ότι επειδή είμαστε έτσι εμείς κοστίζει σε άλλους, αλλά δεν ξέρουμε τι κοστίζει και σε εμάς. Έχει κόστος αυτό το πράγμα στις ζωές μας, στο στρες μας, στην απομόνωσή μας, στην απομόνωση άλλων. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν μια κοινωνία λέει θα φερθώ στον παραβατικό, όταν θα φερθώ στον παραβατικό, ας πούμε, καλύτερα από ότι αυτός φέρθηκε κάνοντας, ας πούμε, μια παρανομία, και το κράτος θέλει να φανεί με το δικαιακό του σύστημα ανώτερο του παραβάτη, εμείς σαν άνθρωποι γιατί δεν είμαστε έτσι? Άσχετα αν το καταφέρνει και το κράτος, αλλά σαν πρόθεση. Αν θεωρούμε ότι ο απέναντι, ας πούμε, κάτι δεν το κάνει καλά, γιατί δική μας αντίληψη, ή δεν είναι αυτό που πρέπει, γιατί εμείς αυτομάτως γινόμαστε πιο αυστηροί, ας πούμε, πώς να σου πω, και καταδικαστικοί? Αυτό φαίνεται αρχικά ότι κοστίζει τους άλλους, και επιμένω και ξαναλέω ότι κοστίζει και σε εμάς τους ίδιους.